Αντικείμενα που έχετε ξεχασμένα στο πατάρι. Η μικρή και μεγάλη θησαυρή σας. Στο κέντρο της Κηφισιάς, στο ιστορικό κτίριο Fondazione, πολιτές από κάθε γωνιά της Ελλάδας διεκδικούν την τέλεια προσφορά. Στο δωμάτιο εκτίμησης, ο Θάνος Λούδος, ο νεότερος δημοπράτης στην Ελλάδα, με δικό του οίκο δημοπρασιών, εκτιμά την αξία των αντικειμένων σε μετρητά. Είσαστε έτοιμοι να κάνετε την ερώτηση κλειδί στον εκτιμητή μας? Πόσο πιστεύετε ότι αξίζει το αντικείμενό μου? Η εκτίμησή μου είναι... 800 ευρώ. Δεν είναι έτσι. Καθόλου. Μέχρι να ξεκινήσουν οι προσφορές στο δωμάτιο των αγοραστών. Κάτσε, γιατί έχει άγριες διαθέσεις και φοβήθηκα τώρα. Τώρα εγώ αποχωρώ. Απόδειξε τη δύναμή σου. Κάνω 55 χρόνια αυτή τη δουλειά. Δεν έχω ξανασυναντήσει τέτοιο αντικείμενο. Αντέχεις? Έχω πάρει και βιταμίνες το πρωί. Εγώ δεν χρειάζομαι βιταμίνες. Χρειάζεται καλή προσφορά. Έλα, Μίδα, δεν σε ακούω εσένα. Νομίζω ότι κρατάς κλειστά τα χαρτιά σου. Μαζί σου, χωρίς το δικηγόρο μου, δεν μιλάω. Είδες ότι τους πέταξα όλους έξω. Εμένα όχι ακόμα. Εγώ δεν αγοράζω συνέστημα, εγώ αγοράζω αντικείμενο. Αυτό με το που ήρθε έκανε ένα κρακ η καρδιά μου. Εμένα δεν με απασχολεί η εσωτερική ίδρυγα που έχει συμβεί. Με απασχολεί περισσότερο το τι βλέπω. Καλησπέρα σας. Είναι 6 και 4 και είσαστε συντονισμένοι στο Star. Το Cash or Trash ξεκινάει. Καλώς ήλθατε. Είμαι ο Χρήστος, η καταγωγή μου είναι από την Καβάλα και τα τελευταία χρόνια ζω στην ευρύτερη περιοχή της Λακωνίας. Εδώ σήμερα στην εκπομπή σας έφερα δύο και όχι ένα αντικείμενα, τα οποία δίνουν μια ιδιαίτερη έγκλη σε έναν γάμο στη Ρωσία. Σε καλωσορίζω, αγαπημένα Χρήστο. Σας ευχαριστώ θερμά. Χαίρομαι από καρδίας που σας γνωρίζω ξανά, κύριε Λούδο. Τον κύριο Λούδο για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά. Εμένα, για να το διευκρινίσουμε. Είχα πριν χρόνια επισκεφθεί τα εκπληκτικά καταστήματά σας και η εκφράση σας, η ευγένεια και η αγάπη σας για τα χαλιά μου ήταν εντυπωσιακή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πείτε μου το επάγγελμά σας ποιο ήταν. Ναι, είμαι απόστρατος στρατιωτικός. Σε ποιο κλάδο? Ήμουνα στο στρατό Ξηράς και έχω περάσει όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας. Πού φτάσατε? Έφτασα στο βαθμό του υποστρατίου. Σαν να λέμε υποναύαρχος. Μάλιστα. Όπως ο σύζυγός μου, ο αείμνηστος. Είμαι υπερήφανος που υπηρέτησα τις ένοπλες δυνάμεις και υπερασπίστηκα την ακυρότητα της πατρίδας. Πάμε τώρα στο αντικείμενο. Κάτι μου λέει ότι εσείς παρακολουθείτε πολύ πιστά την εκπομπή μας. Ναι, πάντα. Τι είχατε δει και φέρατε αυτές εδώ τις Είχα δύο δει κόρονες. Ένα μεμονωμένο στέμα γάμου, διαφορετικής δομής, διότι ήταν μακρόστενο, ενώ τα δύο αυτά τα δικά μου είναι νηφικά, ορθόδοξα στέφανα, και αποκτήθηκαν από μία επίσκεψή μου εκπαιδευτικής φύσεως στη Ρωσία. Με ποια αφορμή ταξιδέψατε στη Ρωσία? Ήταν η πρώτη ανταλλαγή αποστολών μεταξύ Ρωσίας και Ελλάδος και ήμουν τυχερός που είχα συμπεριληφθεί σε αυτή την αποστολή. Πόσο καιρό μείνατε Ρωσία? Έμεινα γύρω στους 4 μήνες. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν τι ήταν αυτό που σας έκανε να πάρετε εσείς τότε αυτά τα αντικείμενα? Ναι. Εκεί είχαμε κάποιον ελεύθερο χρόνο το Σαββατοκύριακο. Γυρίζαμε γύρω από την Μόσχα κυρίως και δίπλα από το Κρεμλίνο υπάρχει μία οδός, η Arbat Street, όπου εκεί υπάρχουν διάφορα καταστήματα, αντικερί, όπου εγώ ήμουν στην πιο δύσκολη περίοδο της Ρωσίας.
διότι έφευγε από την Σοβιετική Ένωση και πήγαινε στα βήματα προς τη δυτική νοοτροπία της Ρωσίας. Τα έχετε λοιπόν πάρα πολλά χρόνια στην κατοχή σας. Ναι, από το 85. Ήθελα να σας τονίσω ότι όταν έδειξε το ενδιαφέρον, ο υπεύθυνος της γκαλερί ερώτησε τον διερμηνέα εάν είμαι τουρίστας. Όταν το ρώτησε γιατί, διότι είπε ότι εάν φύγει προς τη χώρα του με την κανονική πτήση Μόσχα-Αθήνα, είναι αδύνατο να περάσει από το Τελωνείο, διότι οι κρατικές υπηρεσίες, οι ΚΚΜΕ λεγόμενοι από εκεί, θα τα είχε κατασχέσει. Εσείς όμως... Επειδή όμως εμείς φεύγαμε από ιδιαίτερο αεροδρόμιο... Και με ειδικό αεροπλάνο, το στρατιωτικό... Ναι, δεν περάσανε από το Τελωνείο και σήμερα τα έχουμε εδώ μπροστά μας. Όπως και τα άλλα που έχετε στο σπίτι. Και σπίτσε. Τα άλλα που έχουν στο σπίτι. Η περίοδος που τα απέκτησα ήταν ιδιαίτερη και φοβερά δύσκολη. Δύσκολα ήρθαν στα χέρια μου, δύσκολα ήρθαν στην πατρίδα και προφανώς δύσκολα θα αποχωριστούν από μένα. Τώρα, για αυτά τα αντικείμενα ξέρετε εσείς κάτι για την τέχνη τους? Γνωρίζω, ναι, ότι η βάση στα στέφανα αυτά είναι από χαλκό. Όπως και η μεγάλη ροζέτα με τον σταυρό είναι από χαλκό. Τα στοιχεία που ενώνουν τη βάση με το σταυρό είναι αλπακάς. Μάλιστα. Θάνο μου, σε ακούμε διψώντας. Εμένα μου άρεσε πολύ η ιστορία του αγαπητού Χρήστου, πώς τα πέρασε από το αεροδρόμιο. Είναι καθαρά, αν μου επιτρέπετε, ορθόδοξα στέφανα. Είναι ορθόδοξα, είναι ρωσικά, είναι βεβαίως και πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να τα ξεχωρίσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ο Παντοκράτορ, εδώ είναι ο Εσταυρωμένος. Mm-hmm. Και διάφοροι αυτοκράτορες. Εδώ είναι ο Αναστάσιμος Ιησούς και εδώ είναι η Παναγία με το μικρό Ιησού. Είναι διακοσμημένα όλα με θρησκευτικά σύμβολα, πρεσαριστά. Δουλεμένα, στο χαλκό και στον αλπακά πάνω. Θέλω να το δούμε εσωτερικά για να δούμε ότι, εάν παρατηρείς Δέσποινα και Χρήστο, έχει ίχνη κόλλας, η οποία κόλλα θα είχε κάποτε κάποιο βελούδο μέσα, ναι, το οποίο το έχει βγει. Ναι, ναι. Είναι γνήσια, βρισκόμαστε στις αρχές του 20ου αιώνα. Υπάρχει ένα αρνητικό που θέλω να τονίσω. Σε αυτό το σημείο έχει γίνει κάποια συντήρηση και έχει μπει μια βίδα μεταγενέστερη. Δεν είναι όπως όταν κατασκευάστηκαν εκείνη την περίοδο. Εντάξει, είναι λογικό, αυτό συμβαίνει στα αντικείμενα.